έργα πολιτισμού που γίνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Βεβαίως όλα αυτά τα έργα γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Αναφέρομαι σε ένα μικρό έργο αλλά πολύ σημαντικό για την συντήρηση του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστερος, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του κάστρου του Μήλα, 450.000 ευρώ, για το βορειοδυτικό πύργο του κάστρου της Ανδρούσας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, που είναι σε εξέλιξη, όπως σε εξέλιξη είναι και η αποκατάσταση του καθολικού της Παναγίας της Γρυβιτσιανής στην Νέα Κορώνη, μεταξύ Νέας Κορώνης και Χωματερού. Επίσης εντάχθηκαν πρόσφατα στο ΕΣΠΑ μνημεία αρκετά, τα οποία είναι τα παρακάτω μόνο τους τίτλους θα σας πω. Είναι η αποκατάσταση σειράς της Παναγίτσας Έπειας στην περιφερειακή ενότητα εδώ της Μεσσηνίας, 185.000 ευρώ. Η Ιερά Μονή Ελληνικών Παλαιόκαστρων στην Άνθεια, 400.000 ευρώ. Κάστρο της Πολύχνης, ταξιάρχη, είναι 800.000 ευρώ. Και ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής του Πηδήματος, 240.000 ευρώ. Επίσης να προσθέσω και την αποκατάσταση του κάστρου της Κυπαρισίας με 1,5 εκατομμύριο ευρώ που υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού απευθείας, και να αναφερθώ και στις πρόσφατες προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφησαν μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου Νέστορος για το κάστρο της Κορώνης και το κάστρο της Μεθόνης, μεγάλα τα κονδύλια και για τις μελέτες. Το μεγαλύτερο ποσό το βάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οριμάζουν έργα που θα δώσουν μια άλλη εμφάνιση σε αυτά τα δύο εμβληματικά, θα έλεγα, κάστρα του νομού μας, της Κορώνης και της Μεθόνης. Ένα επιπλέον, ας το πούμε, υποκεφάλαιο στον πολιτισμό είναι και τα μουσεία. Το Μουσείο της Χώρας και το Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης. Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την ένταξη του Μουσείου της Χώρας στο πρόγραμμά μας, στο ΕΣΠΑ, και επίσης δρομολογούνται με πρόσφατη συνεννόηση του Περιφερειάρχη με την Υπουργό Πολιτισμού και τον Δήμαρχο Μεσσήνης η επέκταση του Μουσείου της Αρχαίας Μεσσήνης. Ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα μπορέσει να φιλοξενήσει ευπρεπώς και όχι στις αποθήκες του υπάρχοντος, όλα τα εμβρήματα του μεγάλου αυτού αρχαιολογικού χώρου. Παράλληλα θέλω να προσθέσω και κλείνουμε με αυτό το κεφάλαιο τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η περιφέρεια από άλλους πόρους, όπως είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικήτα Σελά, προϋπολογισμός 245.000 ευρώ, και η ανάπλαση του προάβλου χώρου καθώς επίσης και του Ιερού Ναού στον Άγιο του Αγίου Σωτήρος στους χριστιανούς της Τριφυλίας, 630.000 ευρώ.